minutes. Από ταξίδι μακρινό όταν φτάσει στο Βαρδάρι θα λέει η μάνα φίλητο. Έλα! Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βόρα, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμάρια. Την Εγνατία ρωτά έναν Σαλονικιό να σου πει για την Καμάρα και για τον πύργο το λευκό. Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βόρα, γεια σου Τούμπα και Παοκάρα, γεια σου και Καλαμάρια. Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βόρα, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμάρια. Έλα! Έλα γελέ, έλα γελέ. Ευδοκία είναι αυτό. Έλα γελέ.
πέντε θα κρατήσω. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Μα το δικό σου αμάρτημα όλα τα δάχτυλα. Έλα! Τώρα το δίκιο σου γυρεύεις μες στο πιωτό και μες στη ζάνη, κι όλο μετράς στα δάχτυλά σου τις αμαρτίες που έχω κάνει. Αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Αφιερωμένο από τους Ζαφειρίδες σε μένα και από μένα. Έλα Μεγάλε Αλέξανδρε. Τα βάσανα μου ένα βορτίο που τα πηγαίνει εδώ και εκεί. Άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω το βάρος που έχω στη ψυχή να μοιραστεί. Ένα βιβλίο κάθε σελίδα μια συμφορά. Πρώτου να φύγω μου λες αντίο, λες και δεν έχω μέσα μου εγώ καρδιά. Για
φως. Ως το φως μου κρύβει ο αδελφός. Η επαγγελματική τους καριέρα είναι και άνθρωποι στην κοινωνία είναι ζωντανό παράδειγμα προς μίμηση προς τα νέα τα παιδιά. Γιατί νομίζω ότι το παράδειγμα πλέον στο ποδόσφαιρο είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που δώσανε το όραμα, αυτοί που δώσανε την ελπίδα του να μπορούν να παίξουν τα παιδιά ποδόσφαιρο και να έχουν ιδάλματα αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι δύσκολο τώρα να κάνουμε ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι και θεωρώ ότι θα πρέπει να παραδειγματιστούν τα παιδιά από αυτούς τους ανθρώπους που διδάξαν το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Κώστα, από εκείνη την εποχή, εσύ τι θυμάσαι περισσότερο? Πάρα πολλά. Τρομερά πράγματα, καταπληκτικές στιγμές. Οικογένεια μεγάλη. Θα έλεγα ότι για αυτή η ομάδα έγινε μεγάλη γιατί ήταν μια οικογένεια. Θα το αναφέρω ένα γεγονός, αν μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί το έχω πει κι άλλες φορές, αλλά είναι μια ευκαιρία τώρα μέσα από την εκπομπή σας να το πω. Είχαμε έναν άνθρωπο, τον Δημήτρη τον Παρίδη, ο οποίος έδαινε, αλλά και ψυχαγωγήσε την ομάδα. Όταν είχε έρθει ο συγχωρεμένος ο Ρόνα το 1975, είχε καθιερώσει τις πρωινές προπονήσεις. Τζουμπελέκα. Μπράβο, ήταν εκπληκτικό, μοναδικό, κάτι απίστευτο στην κυριολεξία. Ήταν μία από τις καλύτερες αθλήτρες του κόσμου όλα τα προηγούμενα χρόνια στην κατηγορία των νεανίδων. Επιτέλους, η Αθανασία Τζουμπελέκα. Η Αθανασία Τζουμπελέκα στο πιο ψηλό σκάλι του βάθρου.
Η χρυσή νικήτρια. Η θριαμβεύτρια. Σε πρώτης γραμμής, δεύτερης γραμμής, άλλο το θέμα δημοτικότητα που έχει το κάθε άθλημα, άλλο την προϊστορία του και άλλο οι δυνατότητες που έχουν οι αθλητές μας. Γι' αυτό εμείς θα δώσουμε το ανάλογο βάρος στο καθένα από αυτά, έτσι ώστε να γίνουν οι υποδομές, γιατί κυρίαρχο στοιχείο θεωρούμε να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Και έχουμε ακούσει τους αθλητές που βρίσκονται εδώ και αυτούς που θα ακολουθήσουν πώς φτάσαν στις επιτυχίες μέσα από δύσκολες συνθήκες πολλές φορές. Σε κάποια αθλήματα οι υποδομές μας είναι εξαιρετικές. Σε κάποια άλλα πρέπει να τις βελτιώσουμε, να τις διευρύνουμε, να αποκτήσει το δικαίωμα και το παιδί της περιφέρειας. Και θα σας πω κάτι. Αν θα αποτιμήσετε τελικά τους πρωταθλητές μας, προλάβατε την ερώτηση. Θα δείτε ότι η μεγάλη πλειοψηφία βγαίνει στην περιφέρεια. Εκεί όπου η εσωτερική προδιάθεση για διάκριση είναι πολύ μεγαλύτερη. Το αισθάνονται και το θέλουν, το διεκδικούν. Και εμείς λοιπόν έχουμε δηλώσει ότι θα φροντίσουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στις εγκαταστάσεις μεταξύ κέντρου και περιφέρειας να την ισοσκελίσουμε. Μιλούσαμε προηγουμένως για το άθλημα των δυνατών και βεβαίως την καταπληκτική στιγμή στον τελικό του Αλέξανδρου Νικολαίδη με τον αντίπαλό του, που τελικά ο ένας υποδέχθηκε τον άλλο. Νομίζω λοιπόν, το οφείλουμε αυτό, ότι πρέπει να πάμε να τη δούμε. Ναι. Για να δούμε αν θα έχουμε το χρυσό μετάλλιο. Εδώ, το βλέπετε, σηκώνεται στον αέρα. Έχουμε χτύπημα του Νικολαίδη στο κεφάλι από αυτό το πέταγμα. Θα πρέπει να συνέλθει ο Νικολαίδης. Τον μετράει ο διαιτητής. Τον μετράει ο διαιτητής. Θα πρέπει να συνόλθει σε 8 δευτερόλεπτα. Ο Νικολαίδης ζαλίστηκε. Εδώ υποτικά συγχαίρει ο Νικολαίδης τον Νικολαίδη. Ο αθλητισμός είναι μια μαγεία, ό,τι καλύτερο μπορεί να βρει κανείς. Εδώ αγκαλιές, ο πρώτος με τον δεύτερο Ολυμπιονίκη και η αποθέωση και για τους δύο. Και η μεγάλη στιγμή με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη που έφτασε ως τη δεύτερη θέση. Το ασημένιο μετάλλιο, η αποθέωση τόσων χρόνων, τόσων κόπων. Η δουλειά είχε εδώ ως κέρδος για τον Αλέξανδρο Νικολαίδη το ασημένιο μετάλλιο. Έφτασε στο τελικό, εκεί δεν ήταν τόσο τυχερός να πάρει και το χρυσό μετάλλιο, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Ένα έτσι μικρό αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα, κάποια τραγούδια αξέχαστα θάνατα, και θα ήθελα και τη συμπαράστασή σας. Και θα ήθελα να πω κάτι έτσι με δύο λόγια κι εγώ. Ναι. Για αυτούς τους ήρωες και τις ηρωίδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε περήφανος. Αυτό. Να είστε καλά. Αυτό τα λέει όλα. Κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, μετά we'll be right back.
καρδιά. Καμαρούλα μια σταλιά, δύο επί τρία, κόχη και λατρεία, τείχος και φιλιά. Τα μάτια μου και τα στροπάνω, Θεέ μου. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ. Μου, φωτιά που σπαρταράει, έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Έγινε ο κόσμος μια σταλιά και πια δεν με χωράει. Να το δούμε. Τασούλα Κελεσίδου που πήρε το ασημένιο μετάλλιο σε δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα. Η Τασούλα Κελεσίδου αποθεώνεται από τις 70.000 θεατές που βρίσκονται εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο για την πολύ μεγάλη της επιτυχία. Υπάρχουν περιθώρια δηλαδή πιο ενεργού συμπαράστασης? Πάντα υπάρχουν περιθώρια. Πάντα μπορεί να κάνεις το καλύτερο. Φτάνεις σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά πάντα μπορείς να βελτιώνεσαι και αυτό είναι και ο στόχος. Και αν δεν έχεις και κάτι καλύτερο να κάνεις, σημαίνει ότι τέλειωσε ο ρόλος. Γιατί πολλοί, το αναφέρω αυτό γιατί πολλοί λένε ότι η Αθήνα, η Ελλάδα έκανε Ολυμπιακούς Αγώνες και βεβαίως θα υπάρχει μια περίοδος αυτή που ακολουθεί, την οποία φαντάζομαι ήδη διανύουμε, αλλά δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής αυτό, όπου θα έχουμε λιγότερα χρήματα στον αθλητισμό ενδεχομένως, λιγότερες παροχές, γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες τα απορρόφησαν όλα. Όχι. Θα υπάρχουν τουλάχιστον τα ίδια χρήματα. Μπορεί και περισσότερα, αν καταφέρουμε και βρούμε, κάνουμε κάποιες προσπάθειες ως Υπουργείο να αποκτήσουμε και άλλες δυνατότητες. Πάντως, τουλάχιστον όσα υπήρχαν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Άρα λοιπόν, η προσπάθειά μας είναι να τα κατανοούμε με τον καλύτερο τρόπο εκεί που υπήρχαν ελλείψεις να τις συμπληρώσουμε. Στην απάντηση την πρώτη που έδωσε ο κύριος Υπουργός πάντως ήταν έτοιμη να πει κάτι, να συμπληρώσει κάτι η Τασούλα για την πρώτη ερώτηση που κάναμε. Για αυτά που αποτυπώνονται στο μυαλό και με την προσπάθεια του αθλητή στη σχέση του με τον προπονητή. Κάτι ήθελες να πεις? Πιστεύω και δεν προλάβεις. Ότι αυτό που ήθελα να πω και πριν για τις στιγμές που έδειχνε του Νικολαίδη, ναι. Ότι εμείς στον πρωταθλητισμό
ζούμε έντονες στιγμές, δυνατά συναισθήματα, την απογοήτευση, τη λύπη, τον πόνο, την επιτυχία. Τα ζούμε. Και είπαν τα παιδιά πριν ότι δεν είδανε το. Δεν ξαναείδαν, ούτε και εγώ είδα. Ούτε και εγώ το. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι συνέχεια στο μυαλό μας και στην ψυχή μας αυτές οι στιγμές. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Πάμε σε δυνατά. Πάμε σε πιο δυνατά. Χέρια απέναντι, θα περάσουμε μετά και πάλι. Γιατί... Για όλοι χρησιμοποιούμε την έκφραση αυτή, τραβάω κουπί για να απεικονίσουμε κάτι άσχημο που συμβαίνει στη ζωή μας. Εσύ πήρες μετά λίγο. Εμείς τραβάμε και στη ζωή, τραβάμε και στο άθλημα. Εντάξει, για μας που το κάνουμε τόσα χρόνια, είναι πλέον μια αγάπη που δεν αλλάζουμε τίποτα. Και... Είσαι αγωνιστήκατε σε έναν ωραίο στίβο, σε έναν πολύ ωραίο στίβο. Είστε και στο Σίδνεϊ και ίσως καλύτερος. Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η κορυφαία διάκριση για το άθλημα. Ναι, ήταν η κορυφαία διάκριση και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα μπορούμε να ελπίζουμε και σε μια καλύτερη συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να δούμε τους Έλληνες να τραβούν κουπί μαζί με τον Νίκο Σκιαθήτη, ο Βασίλης Πολύμερος. Ναι, εκπροσωπώ, είμαι ο αντιπρόσωπος Αθηνών. Αυτό μου είπες προηγουμένως, γιατί... αντιπρόσωπος Αθηνών. Γιατί ο Νίκος... Ο Νίκος είναι στο Βόλιο, στη γενέτειρά μας, σε κάποιες εκδηλώσεις εδώ στην Αθήνα, επειδή μένω εδώ, αντιπροσωπεύω εγώ το, εύκαιρο, το πλήρωμα και ο Νίκος αντίστοιχα στο Βόλιο. Λοιπόν, διπλό σκύφελα Αφρέων Βαρών, να δούμε εκείνη την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Βασίλης ο Πολύμερος και ο Νίκος Σκιαθήτης προσπαθούν εδώ, πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και αυτό κάνουν. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να πιάσουν την τρίτη θέση. Οι Πολωνοί είναι μπροστά, οι Γάλλοι ακολουθούν και οι Έλληνες ανεβαίνουν. Οι Δανείοι δεν αντέχουν στην πίεση. Να οι Έλληνες, να η ελληνική βάρκα, να το 6 που είχαν οι Δανείοι που μένει πίσω. Και πάνε για το μετάλλιο, κυνηγάνε και τη δεύτερη θέση από τους Γάλλους. Ανεβαίνουν, έξυπνη τακτική που ακολούθησαν οι Έλληνες. Έχουν δυνάμεις. Μπροστά οι Πολωνοί και στη δεύτερη θέση οι Γάλλοι. Για να δούμε αν θα πάρουμε το ασημένιο μετάλλιο. Βασίλης Πολύμερος, Νίκος Σκιαθήτης. Ανεβαίνουν οι Έλληνες. Πολύ γρήγορα. Πρέπει να προσέξουμε και τους Ιάπωνες με τους Ούγκρους που τρέχουν από την εσωτερική. Δεν πρέπει να σταματήσουν καθόλου οι Έλληνες. Είναι στην τρίτη θέση. Είναι στην τρίτη θέση. Είναι χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλύτερη διάκριση που έχει πετύχει ποτέ η Ελλάδα στην κοπηλασία. Εδώ η μεγάλη στιγμή για τους δύο Έλληνες Ολυμπιονίκες που θα κατακτήσουν, που θα πάρουν τα χάλκινα μετάλλια από το μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Ιρλανδό Χίκη. Πρώτα στον...